θα έρθουμε πιο κοντά με τη θάλασσα, η οποία μας περιβρέχει, αποτελεί για μας μια ξεκούραστη και θαυμάσια θέαση, είναι πηγή αναψυχής, αλλά έχει και πάρα πολλές δυνατότητες άλλες που δεν τις έχουμε γνωρίσει και πολλές προκλήσεις για να τη διατηρήσουμε καθαρή, όμορφη και πηγή ζωής. Όχι μόνο για αυτό που δίνει σε μας, την αναψυχή, τη ζωντάνια, την ξεκούραση, αλλά και για όλο το οικοσύστημα που βρίσκεται στη θάλασσα και πρέπει να διατηρηθεί ζωντανό. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να αφιερώσουμε κάποιες μέρες με ιδιαίτερες εκδηλώσεις πάνω στο θέμα θάλασσας, που θα δώσουν την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να την αισθανθούν πιο κοντά τους, να την γνωρίσουν καλύτερα και να την αξιοποιήσουν, αλλά και να τη σεβαστούν περισσότερο. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 12 Ιουνίου με ένα γενικό πάνελ, το οποίο θα παρουσιάσει όλες τις πτυχές, γιατί εξειδικεύσεις θα υπάρχουν και τις άλλες μέρες, του θέματός μας και του τίτλου μας, που είναι θάλασσα, η δύναμή της και ο πολιτισμός της. Και θα παρουσιάσουμε πραγματικά τι δίνει η θάλασσα σήμερα, από την αλληλεία, την ελεγχόμενη και τη σωστή αλληλεία σύμφωνα με την νομοθεσία μας, τις δραστηριότητες της τουριστικές. Είμαστε μια περιοχή που η δραστηριότητα τουριστική μαζί με τη θάλασσα αποτελούν για μας πηγή οικονομίας, θέσεων εργασίας, πλούτου για όλες τις περιοχές μας. Όλες βρέχονται από θάλασσα. Παράλληλα θα δούμε και η θάλασσα τι δημιούργησε ως πολιτισμό από τους αιώνες και ποιες είναι οι σημερινές προκλήσεις της θάλασσας. Πώς πρέπει να τη γνωρίσουμε και να τη μελετήσουμε, επαναλαμβάνω, για να τη διατηρήσουμε καθαρή, αλλά για να δούμε επίσης ποιοι είναι οι κίνδυνοι τους οποίους μπορούμε να προβλέψουμε από έρευνα στη θάλασσα, όπως είναι οι σεισμογενείς κίνδυνοι. Λοιπόν, η θάλασσα με όλες τις πτυχές της, με όλο το βάθος της, με όλο το μεγαλείο της. Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσουμε στον πολιτισμό. Αφενός ο πολιτισμός συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες του τόπου μας και τις άμεσα ή έμεσα και την αξιοποίησή του για την ταυτότητά μας, για αυτό που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές, αλλά και για το τουριστικό μας προϊόν. Η θάλασσα λοιπόν έχει το δικό της πολιτισμό. Τα λιμάνια ήταν ο τόπος της ζωντάνιας, ο τόπος των συναντήσεων, ο τόπος της ωραίας της θαλασσινής γαστρονομίας. Πόσες θαλασσογραφίες έχουμε, τι έμπνευση για ζωγράφους, για ποίηματα, για μουσικές, πόσα έχουν θέμα τη θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Επίσης, θα δούμε η θάλασσα ως παράδοση ναυπηγική τη δημιούργησε. Όλα αυτά τα καρνάγια που είναι στα νησιά μας. Πώς εξελίχθηκε η ναυπηγική. Συχνά ήταν από τεχνογνωσία των ντόπιων. Στοιχεία τα οποία θέλουμε να τα διατηρήσουμε. Επαναλαμβάνω, για την ταυτότητά μας, για την παράδοσή μας, η οποία πρέπει να μείνει ζωντανή, και όσο πιο πολύ την ψάχνουμε, τόσο βλέπουμε ότι έχει στοιχεία σε όλους τους τομείς που μας φέρνουν πιο κοντά με το παρελθόν μας, αλλά μας δίνουν έμπνευση και για το μέλλον. Επίσης θα υπάρχουν και στοιχεία έκθεσης για την παράδοση την ναυπηγική που θα είναι στην τέντα του Όλκε καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Και θα έρθουμε πιο κοντά, ξεκινώντας από το λιμάνι το μεγάλο της Κέρκυρας, με όλες τις διαστάσεις στο λιμάνι, την εμπορευματική, τη μεταφορική του κίνηση, την τουριστική του κίνηση, θα φτάσουμε στο μικρό λιμάνι του Πετρητή, το οποίο είναι μικρό, αλλά έχει βαθιά και ιστορία, και μακρά ιστορία. Και εκεί θα δούμε και άλλα στοιχεία, τη θάλασσα με την τοπική κοινωνία. Πώς διαμορφώνονταν οι τοπικές κοινωνίες που είχαν πολλούς ναυτικούς, που μένανε οι οικογένειες πίσω, χωρίς τον αρχηγό της οικογένειας, αλλά με την έννοια του πάντα. Το ρόλο που έπαιζαν οι γυναίκες των ναυτικών, να κρατήσουν το σπίτι ζωντανό, να κρατούν την ναυτική παράδοση στο σπίτι, γιατί έπρεπε τα παιδιά να ξέρουν τη δουλειά του πατέρα τους, πώς αυτό συνεισφέρει στην οικογένεια, πώς αυτό συνεισφέρει στο χωριό. Θέλουμε να επανασυνδεθούμε με όλα αυτά, γιατί στο βάθος και στο κέντρο είναι πάντα η θάλασσα.
θα φτάσουμε μετά και στη σύγχρονη εποχή, πόσο η θάλασσα και ο θαλάσσιος τουρισμός πρέπει να συνδεθούν, τι χρειάζεται ο θαλάσσιος τουρισμός από τα μικρά καταφύγια, τα τουριστικά, τα αλλιευτικά, τις μεγάλες μαρίνες, τις μεγάλες δραστηριότητες οικονομικές, όπως είναι οι κρουαζιέρα που ξεφεύγουν από τη δραστηριότητα του τόπου μας, απλά φέρουν τον τόπο μας στο επίκεντρο, δραστηριότητες που αναλαμβάνουν νέα παιδιά να δημιουργήσουν με κέντρο τη θάλασσα, σκάφη αναψυχής, σπορ αναψυχής, και τη νέα διάσταση που έρχεται μετά την πρόσφατη νομοθεσία των καταδυτικών πάρκων. Είναι λοιπόν μια αρχή που κάνουμε και ότι θα τη συνεχίσουμε. Η θάλασσα, η δύναμή της σήμερα και ο πολιτισμός της, που πρέπει και τη δύναμη να αξιοποιήσουμε της θάλασσας, αλλά να καταλάβουμε για να είναι δυνατή η θάλασσα, πηγή πλούτου, πηγή ευημερίας, πρέπει να είναι και καθαρή, πρέπει να είναι και προσεγμένη, και όλα αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε από τον απλό πολίτη, ως ενεργό πολίτη που σέβεται το περιβάλλον του, έως τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες στη θάλασσα, οι οποίοι φέρουν μεγάλη ευθύνη της σωστής αξιοποίησης της. Λοιπόν, καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, διότι πέρα από τις συζητήσεις, τις θεωρητικές, θα υπάρχει και η έκθεση που θα, με φωτογραφικό υλικό από την παράδοση της θάλασσας, και θα υπάρχουν και δράσεις όπως τη Δευτέρα που ξεκινάμε, 10 η ώρα ξεκινάει, 9.30 είναι η προσέλευση, 10 η ώρα, όχι αργότερα, ξεκινάει η συζήτηση για τη θάλασσα, και θα φτάσουμε στις 12 η ώρα να έχουμε την άσκηση αντιρρύπανσης με τους αρμόδιους του ΟΛΚΕ, τους υπεύθυνους για την παρέμβαση στην αντιρρύπανση, οι οποίοι θα κάνουν πιλωτικές δράσεις με τη συνεργασία διτών και άλλων πολιτών, οι οποίοι είτε θελοντές είτε επαγγελματίες ασχολούνται με την αντιρρύπανση, και άλλες δράσεις που θα ακολουθήσουν τις υπόλοιπες μέρες. Το πρόγραμμά μας είναι στο site, έχει κοινοποιηθεί. Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια για αυτή την κοινή μας αγάπη και την κοινή μας δύναμη που είναι η θάλασσά μας.